Μία αφορμή για να νιώσεις όμορφα. Μία αφορμή για να νιώσεις γυναίκα everyday. Μία γυναίκα είχε πριν από 5 χρόνια μία πολύ σπουδαία ιδέα. Να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να τους μάθει τις αρχές του μαραθωνίου, του εφαγωνίζεστε, της συμμετοχής και της καλής και υγιεινής ζωής. Η Μαρίνα Κουταρέλη έκανε το τρέξιμο την πιο ωραία μόδα της εποχής μας. Αν λοιπόν η Μαρίνα δεν είναι γυναίκα έμπνευση, τότε ποια είναι? Εγώ δεν είμαι αθλήτρια. Ίσα-ίσα ήμουν από αυτά τα χοντρούλικα παιδάκια στο σχολείο που μισούσαν το μάθημα της γυμναστικής και προσπαθούσαν να το φύγουν. Αλλά διαβάζοντας, μεγαλώνοντας, ότι πραγματικά οι γυναίκες στατιστικά, και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, οι άντρες όσο μεγαλώνουν αθλούνται παραπάνω, οι γυναίκες όσο μεγαλώνουν αθλούνται λιγότερο. Το χαμόγελο, η αισιοδοξία, μια μέτρια γυμναστική και μια καλή διατροφή είναι οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου και το πιστεύω αυτό. Πώς είναι να βλέπεις το όνειρό σου να γίνεται πραγματικότητα? Είναι ένα project που πραγματικά άρχισε από μηδέν και το έχω δει να εξελίσσεται και είναι πραγματικά πολύ μοναδικό, αλλά δεν εφησυχαζόμαστε. Κάθε χρόνο θέλουμε να κάνουμε καινούργια και ωραία πράγματα. Υπάρχουν εμπόδια για μια γυναίκα όταν ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια? Θεωρώ ότι μια γυναίκα συνήθως αντιμετωπίζει τα πράγματα και λίγο τα ισοπεδώνουμε αυτά, έτσι, αλλά αντιμετωπίζει τα πράγματα με μεγαλύτερο πάθος. Και αυτό το πάθος, παρόλο που μπορεί να οδηγήσει σε πιο έντονες καταστάσεις, πιο έντονες συγκινήσεις και καμιά φορά και σε λάθος δρόμο, τελικά στο τέλος είναι ακόμα πιο δυνατό το αποτέλεσμα. Με έναν μαγικό τρόπο κατάφερες να αναδείξεις και τη σημασία του γυναικείου εθελοντισμού. Οφείλω να πω ότι όλα αυτά που ήταν ένα δικό μου όραμα, αλλά για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα δούλεψε πάρα πολλοί κόσμος. Και ακόμα περισσότερο δούλεψε ολόκληρη μια τοπική κοινωνία που το αγάπησε, το πίστεψε. Και έχω εξαιρετικούς εθελοντές, 365 εθελοντές, εκ των οποίων πρέπει να σου πω άνω του 70% είναι γυναίκες. Έχεις γυναίκες που η νεότερη εθελόντριά μας είναι ένα κοριτσάκι η οποία γέμιζε τις άντρες των αθλητών 5 ετών. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι? Η επόμενη στόχη είναι αυτό το know-how να το μεταφέρουμε ίσως και σε άλλους πυρήνες, ας πούμε, ανά την Ελλάδα. Η επόμενη στόχη είναι ακόμα περισσότερο να επιμηκύνουμε αυτό το event που ξεκίνησε το 2011 με 700 άτομα και μία μέρα, και το 2015 στην επέτειό του είχε 12.000 άτομα και 3 μέρες. Του χρόνου θέλουμε μία εβδομάδα. Πότε είναι τελικά μία γυναίκα ευτυχισμένη? Πιστεύω ότι μία γυναίκα πρέπει για να είναι ευτυχισμένη να έχει μια ισορροπία. Μια ισορροπία και στα προσωπικά της, μια ισορροπία και στα επαγγελματικά της. Και πιστεύω ότι οι ευτυχισμένες γυναίκες κατορθούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή πιστεύω γενικά στη γυναικεία ψυχοσύνθεση, ότι αν χρησιμοποιήσεις, αν θέλεις τα δεδομένα, το περισσότερο πάθος, την περισσότερη ορμητικότητα μιας γυναίκας, τελικά πιστεύω ότι ίσως έχουμε περισσότερη στρατηγική στους στόχους μας. Δηλαδή βάζουμε στόχους και τους πιάνουμε. Άρα θεωρώ ότι μια γυναίκα ευτυχισμένη είναι μια γυναίκα ισορροπημένη. Διάβασε το πρόγραμμα του επερχόμενου Spetses Mini Marathon καθώς και άλλων αθλητικών event της πόλης στο gynaecaeveryday.gr. Είμαι η Μυρτώ και βλέπετε Join Us.